έβαλαν υπουργοί οι ναοί να γίνουν χαμηλοί. Ένας ναός όμως δεν μπορεί να είναι χαμηλός και να μην είναι επιβλητικός. Τότε, όπως και να έχει το θέμα, από τα σπίτια ψηλότερο θα γινόταν. Σίγουρα. Επομένως, η ανάταση αυτή που θα αισθανόταν ο κάθε ένας σκλαβωμένος και να δίνει τις ελπίδες στο Θεό βλέποντας τον ναό και όλα αυτά, δεν του ανέβαζε το θρησκευτικό συνέστημα. Έπρεπε λοιπόν να το ρίξουμε. Επέβαλα λοιπόν οι νέοι να είναι χαμηλοί. Προκειμένου να πετύχουν το σκοπό του Σιδερίνο, ώστε ο λαό να είναι πάνω εκεί που πρέπει, αναγκάζονταν και να του κάνουν χαμηλότερα από έβαθο. Και αυτό έχει και να κάνει και με του τρούδου που έχουν δημιουργήσει. Ναι, ναι, βέβαια, δεν είχαμε τότε βυζαντινό ρυθμό, κατεργήθηκε πλέον. Πώ μπορούσε να κάνει. Μονομορφή βασιλική. Ακόμη ούτε και καμπαναριά δεν κάνανε. Είναι πολύ μεταγενέστερα. Γι' αυτό και το καμπαναριό τη Αγία Μαρίδα δεν είναι υπό την εποπτεία ή τον έλεγχο, αν θέλετε, τη 7η Αφορία Αρχαιοτήτων. Είναι μόνο νόμος, είναι πολύ μεταγενέστερο. Η Τρούλη εδώ απαγορεύεται, δεν μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και το έκανε εσωτερικό. Απ' έξω είναι καθαρά βασιλική ο ναό, αρχιτεκτονική βασιλική ο ναό. Δεν είναι τυχαίο. Είναι μελετημένο ο ναό. Έχει σχέδιο, δεν είναι τυχαίο ο ναό. Και η Τρούλη είναι εσωτερική, τυφλή. Βέβαια, η έννοια των Τρούλων ήταν να ανεβάζει τον άνθρωπο προ τα πάνω μπαίνοντα στο ναό, να τον ανεβάζει, να τον φέρνει προ το θείο. Την ανάταση που είπατε. Την ανάταση, την πνευματική και την ψυχική.